Πάμε, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, βοριάδος στο Αιγαίο και μικρή άνοδος θερμοκρασίας θα κυλήσει σημερινή ημέρα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Δεν έχουμε κάποια έτσι αξιόλογη μεταβολή. Παραμένουν οι υψηλές πιέσεις προς την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι αυτό το πεδίο υψηλών πιέσεων εκτείνεται και φτάνει μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της Γυραιάς Υπήρου. Δείτε όμως ότι προς την βορειοανατολική Ευρώπη και καθώς βέβαια μετατοπιζόμαστε προς τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και προς την περιοχή της Τουρκίας, επικρατούν χαμηλές βαρομετρικές πιέσεις, ψυχρές λίμνες όπως λέμε στην μετεωρολογία, στην μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα. Και αυτό βέβαια είναι και το αίτιο όπου στην ουσία συγκρατεί τον υδράργυρο σε λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα για την περιοχή μας. Όταν βέβαια στον αντίποδα προς την περιοχή της Ιβηρικής Χερσονήσου έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στην εξέλιξη του δελτίου μας. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι δεν έχουμε αξιόλογους νεφικούς σχηματισμούς στην επικράτεια. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές προς τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, προς τις Ποράδες, την βορειοανατολική στερεά, την Εύβοια, αλλά και τα βορειότερα, βορειοανατολικότερα μάλλον τμήματα της χώρας μας. Οι συννεφιές αυτές δεν αναμένεται να δώσουν κάτι το αξιόλογο, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί τις αμέσως επόμενες ώρες. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλο για τις περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες τοπικές συννεφιές αστάθειας σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού και δεν αποκλείεται αυτές οι συννεφιές να δώσουν έτσι κάποιες μπόρες κατά μήκος κυρίως της οροσειράς της Πίνδου στο πεδίο των ανέμων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο βοριάς θα επιμείνει τόσο μέσα στο Ιόνιο αλλά και το Αιγαίο. Τις μεγαλύτερες εντάσεις τις αναμένουμε προς την περιοχή των Κυκλάδων του ανατολικού νότιου ανατολικού Αιγαίου. Εκεί λοιπόν ο βοριάς θα φτάνει σε εντάσεις στα 6, τοπικά ακόμη και τα 7 μπουφορ. Πάμε να δούμε και για τη θερμοκρασία. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι προς τη Βόρεια Ελλάδα ο υδράργυρος για άλλη μία ημέρα δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς και λίγο πιο νότια θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όπως σημειώσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, βρισκόμαστε λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Την ίδια χρονική στιγμή η Ιβηρική Χερσόνησος πραγματικά φλέγεται για άλλη μία φορά. Ένα ισχυρό κύμα καύσωνα απασχολεί τα τμήματα της Γυραιάς Υπήρου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και για τον ομό Αττικής τι καιρικές συνθήκες θα αντιμετωπίσουμε για σήμερα Τρίτη. Βλέπετε στους δέκτες σας ότι η μέρα ξεκινά με λίγες τοπικές συννεφιές, όπως είδαμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Μη σας ανησυχούν όμως αυτές οι συννεφιές. Πολύ γρήγορα θα διαλυθούν και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τις αμέσως επόμενες ώρες στον ουράνιο θόλο λοιπόν της Αττικής. Ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, μπορούμε να παρατηρήσουμε σε σαρωνικό και νότιο ευωϊκό θα επικρατήσει βόρειος βόρειο-ανατολικός άνεμος, με τις εντάσεις του όμως να μην ξεπερνά τα 4 τοπικά ακόμη και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης στους 31 με 32 βαθμούς. Η μέρα ξεκινά με αρκετή δροσιά, ιδιαίτερα προς τα βόρεια βόρειο-ανατολικά τμήματα του νόμου. Σημειώνουμε θερμοκρασίες ακόμη και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ να μένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στους δέκτες σας, τις αμέσως επόμενες ώρες θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Στον ουράνιο λοιπόν θόλο θα έχουμε λοιπόν έτσι ηλιοφάνεια, γενικά αίθριο καιρό, με κάποιες τοπικές συννεφιές να σχηματίζονται προς το απόγευμα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους γενικά να μην προβληματίζουν. Δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 4 τοπικά ακόμη και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται για άλλη μία ημέρα να ξεπερνά το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου. Θα βρεθούμε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Πάμε τώρα και λίγο πιο ανατολικά για να δούμε για την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ για άλλη μία ημέρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε και κάποιες τοπικές συννεφιές τις θερμές ώρες ημέρας, δηλαδή το απόγευμα, αλλά και μέχρι νωρίς το βράδυ θα βλέπουμε αυτές τις συννεφιές να σχηματίζονται κυρίως σε ορεινούς και ημιορεινούς όμβρους. Πολύ μικρή πιθανότητα αυτές οι συννεφιές να δώσουν έτσι κάποιους τοπικούς όμβρους. Στο πεδίο των ανέμων προς το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσει βόρειο-ανατολικός άνεμος με μέτριες εντάσεις.
προς το απόγευμα αυτός ο άνεμος θα δώσει τη θέση του σε θαλάσσια άβρα, σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά και εδώ αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα μπορούμε να σημειώσουμε ότι κάνει και ψύχρα τώρα νωρίς το πρωί στα πιο βόρεια τμήματα αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Πάμε τώρα και λίγο πιο νότια για να δούμε για το νότιο ανατολικό Αιγαίο. Εδώ για άλλη μια ημέρα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι ο δυνατός βοριάς. Θα έχουμε λοιπόν βοριάδες, βόρειους, βορειοδυτικούς ανέμους κοντά στα 6, τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ προς τα Δωδεκάνησα, προς το Καρπάθιο. Γενικότερα ανατολικότερα των Κυκλάδων θέλει λοιπόν έτσι μια προσοχή αυτός ο άνεμος. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και εδώ στον ουράνιο θόλο με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στους 28 με 33 βαθμούς. Τους 33 βαθμούς τους αναμένουμε στο εσωτερικό της Ρόδου, εκεί προς τη Λίνδο, όπου συνηθίζεται να έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και αυτό που τονίσαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Βλέπετε χαρακτηριστικά, έχουμε βάλει τον χάρτη των αερίων μαζών με το βαθύ πορτοκαλί χρώμα. Η πολύ θερμή αέρια μάζα που απασχολεί για άλλη μια φορά τμήματα της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι λοιπόν η Ιβηρική Χερσόνησος για άλλη μια φορά απασχολείται από ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να μετατοπιστεί και λίγο πιο βόρεια. Θα επηρεαστεί και η περιοχή της Γαλλίας, θα φτάσει μέχρι και την Ιταλία. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας να απασχολεί τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, ο υδράργυρος θα παρουσιάσει και εδώ μία άνοδο για να φτάσουμε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς. Να κλείσουμε και με τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε ότι για αύριο Τετάρτη περνάει μία διαταραχή από τη χώρα μας που θα δώσει μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις απογευματινές ώρες προς την περιοχή της κεντρικής Θερεάς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, με τους βοριάδες να επιμένουν μέσα στο Αιγαίο και στη συνέχεια βλέπετε πλέον ότι υποχωρούν οι χρωματισμοί. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Κάποιες μπόρες ίσως κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους σε ορεινές περιοχές του υπηρετικού κορμού της χώρας μας, με τους βοριάδες βέβαια να κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο. Θα φτάνουν σε εντάσεις στα 7, πιθανόν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει έτσι μια νέα μικρή άνοδο, κυρίως στα πιο δυτικά τμήματα που θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 37 με 38 βαθμούς. Άρα λοιπόν, καλοκαιρινές φυσιολογικές συνθήκες για τις επόμενες ημέρες. Δεν θα έρθει αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Θα ανέβει όμως η θερμοκρασία προς το τέλος της εβδομάδας.